επισκέπτες. Πάνω στο λιμάνι αυτή τη στιγμή είναι περισσότερα από 500 αμάξια και πάνω από 1.000 τουρίστες οι οποίοι περιμένουν να φύγουν και φυσικά αντίστοιχα δεν υπάρχουν οι ίδιοι οι οποίοι να θέλουν να έρθουν στο. Δεν είναι λίγοι οι επισκέπτες του νησιού που ολοκλήρωσαν τις διακοπές τους και πλέον δεν έχουν χρήματα για να διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχεία. Το τελευταίο δρομολόγιο από το νησί ήταν την προηγούμενη Τρίτη, καθώς τα δύο οχηματαγωγά που εκτελούν τη σύνδεση με Αλεξανδρούπολη σημειώθηκαν βλάβες. Την Κυριακή στάλθηκε στη Σαμοθράκη από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας το οχηματαγωγό Αζόρες, που όμως δεν κατάφερε να πιάσει στο λιμάνι. Το αίσθημα των κατοίκων της Σαμοθράκης είναι ότι είναι ολότελα εγκαταλελειμμένοι. Είναι η ένατη μέρα και περιμένουμε μήπως έρθει ένα καράβι. Ήδη καταγράφονται οι πρώτες ελλείψεις σε τρόφιμα και αγαθά, με τα ράφια των καταστημάτων να αδειάζουν, ενώ ο Δήμος Σαμοθράκης και οι τοπικοί φορείς αναγκάστηκαν να διοργανώσουν συσίτια για τους εγκλωβισμένους τουρίστες. Οι ακυρώσεις στα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι χιλιάδες, ενώ οι τοπικοί φορείς φοβούνται ότι το τουριστικό προφίλ του νησιού έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Είναι η πρώτη φορά όμως που εγώ προσωπικά έχω περίπου 900 διανυκτερεύσεις ακυρωμένες. Το διπλανό ξενοδοχείο έχει άλλες χίλιες. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ανακοίνωσε ότι μισθώθηκε και ταξιδεύει ήδη για τη Σαμοθράκη το ταχύπλοο Άνδρος, το οποίο από αύριο, δηλαδή 8 μέρες μετά το τελευταίο δρομολόγιο, θα εκτελεί την ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Αλεξανδρούπολη. Στη Ρωσία τώρα.